βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Τα πλημμυρίματα ημών και παρέχουσα ιάματα εις εμπίστη καβάλα σου πνευματία εις του άρθα. Τελέσαμε τον καθιερωμένο αγιασμό. Θα ήθελα με την ευκαιρία που η Εκκλησία μας την περίοδο αυτή βρίσκεται σε μια χαρμόσυνη περίοδο, στην αναστάσιμη περίοδο. Και όπως μετά την προδοσία του Ιούδα ακολούθησε ο Γολγοθάς και ο Σταυρός, αλλά μετά την Σταύρωση ακολουθεί πάντα η Ανάσταση και ο Χριστός αναστήθηκε και μας έσωσε από την προδοσία και την αμαρτία, έτσι έχουμε και η χώρα μας, η πατρίδα μας, να αποτινάξει το ζυγό του πουλίχαργου που βρίσκεται και μια και πορεύεται, βρίσκεται στην πορεία μετά την προδοσία, την επέσημη προδοσία μετά τη συμφωνία του Πρεσπών, να αναστηθεί από την να αναστηθεί, να ακολουθήσει η ανάσταση της πατρίδας μας από την απολύτα από το οποίο βρίσκεται και να σωθούμε από την αμαρτία της προδοσίας. Χριστός Ανέστη, καλή Ανάσταση! Καλή Ανάσταση στην Ελλάδα μας, καλή Ανάσταση στη Μακεδονία μας. Χριστός Ανέστη, την τρόμο θανάτου, θανάτου μαζί σας και της ευνήμας ζωή χαρίσα. Παρέω μας που είσαστε κοντά μας στα εγγένεια του ευλογικού μας κέντρου, το οποίο θα είναι από εδώ και πέρα ανοιχτό έως τις εκλογές. Να καλέσω στο βήμα τον Περιφερειάρχη, τον Θόδωρο Καρπίνη, να απευθύνει με έναν χαιρετισμό. Κύριε Περιφερειάρχες, συνάδελφοι της Αυτοδιοίκησης, κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου, του Ευρωεκλογικού, κύριε Πρόεδρε του Εκλογικού Κέντρου, φίλες και φίλοι. Απόψε με την ευλογία της Εκκλησίας δημιουργούμε και έναν αγιασμό, έναν χώρο δημιουργίας. Έναν χώρο προβληματισμού, όπου εδώ οι πολίτες μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους, τις απόψεις τους, τα προβλήματά τους. Και γίνει ένας τόπος δημιουργίας και δημοκρατίας. Και επειδή σε βάση και πατέρες πήγανε μέσα, όπως η Εκκλησία αποτελεί το χώρο όπου προστρέφουμε όλοι, με τις φοβίες μας, με τις ανησυχίες μας, με τις προσευχές μας, στην αναζήτηση της αλήθειας για να φτάσουμε στο δίκαιο, έτσι λοιπόν, στα δημόσια πράγματα, ας πορευτούμε όλοι με αλήθεια, για να φτάσουμε στο δίκαιο. Και αυτή η αλήθεια να υπάρχει σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Διότι ο κόσμος έχει κουραστεί από την πλάνη και το ψεύδος. Γι' αυτό και αποστασιοποιείται, γι' αυτό δεν συμμετέχει στις εκλογές, που οι εκλογές για όλους μας είναι η γιορτή της δημοκρατίας. Και ως γιορτή της δημοκρατίας λοιπόν δεν πρέπει να απουσιάζει κανείς. Στο προσκλητήριο λοιπόν αυτό θα πρέπει να πάμε επιχειρήματα. Θα πρέπει να μιλήσουμε με τους εαυτούς μας. Να έχω πάρει τα παραδείγματα από χθες. Τα αρνητικά να τα αποτρέψουμε, να τα απολύψουμε, να τα αποτρέψουμε, να τα βγάλουμε τελείως από το δημόσιο διάλογο και ξανά στην πολιτική. Και να πάρουμε τα θετικά και να πάμε μπροστά. Και σε αυτόν εδώ τον αρνητικό νομό υπήρξαν πάρα πολλά θετικά. Έχουμε δηλώσει στέρεες βάσεις, πρωτίστως δημοκρατίας, συνεργασίας και φιλίας μεταξύ των λαών, εξωστρέφειας, χωρίς φοβικά σύνδρομα, χωρίς παλιγρομήσεις και με καθαρές κουβέντες, κουβέντες της αλήθειας.
αυτή λοιπόν τη βάση, πρέπει όλοι να καταδώσουμε τις προτάσεις για να μπορέσουμε να χτίσουμε το αύριο. Και το αύριο ανήκει στη Δυτική Μακεδονία. Γιατί έχει δείξει ότι ποτέ δεν φοβήθηκε, ποτέ δεν εκφράστηκε με αρκετές απόψεις και ως περιφέρεια ενεργειακή υπόδοση το φως σε όλη τη χώρα θα συνεχίσει να δίνει και φως και στη χώρα, αλλά πολύ περισσότερο να φωτίζει τις σκιές της δημοκρατίας. Οι διχαστικοί λόγοι. Όσες φορές υπήρξαν σε αυτόν εδώ τον τόπο και σε αυτή τη χώρα, κερδίσαμε απώλειες και θύματα, σε ό,τι μας αφορά δεν θα το επιτρέψουμε. Άρα λοιπόν, με διακύβευμα των εκλογών την ίδια τη δημοκρατία, το ρωτικό χάρτη της αλήθειας για να φτάσουμε στο δίκαιο, όλοι μαζί να προσπαθήσουμε με ενότητα και συνεννόηση να κάνουμε μια πιο δίκαιη χώρα, μια πιο δίκαιη περιφέρεια, σε μια βαλκανική χερσόνησο της δικαιοσύνης και σε μια Ευρώπη που είναι το μεγάλο μας σπίτι της ελληνικής και των ισονευτήριων. Να είστε καλά και καλό αγώνα να έχουμε.